Καλησπέρα φίλοι. Αν και ετεροφιλόφιλος, στον πρώτο βαθμό θα έλεγα, δύο φορές στη ζωή μου παρεξηγήθηκα ως προς τις ερωτικές μου προτιμήσεις. Την πρώτη φορά παρανοήθηκα από κάποιες Αμερικανίδες φίλες. Όχι φίλες, περαστικές. Όταν το 1984 σε μία παιδική χαρά σας είπα, έδωσα μία αυθόρμητη αγκαλιά και ένα δυνατό φιλί στο χαριτωμένο μαγουλάκι του τότε τρίχρονου γιού μου, Τερπάντρο. Το θέμα λύθηκε αφού είχα πείσει τον αστυφύλακα που είχαν καλέσει αυτές οι κυρίες για να με συλλάβει ως παιδεραστή ότι ήμουν πατέρας του παιδιού και ότι εμείς οι Έλληνες συχνά εκδηλώνουμε την αγάπη μας στα παιδιά μας σε ανύποπτο χρόνο κατά αυτόν τον τρόπο. «Τότε τίθεται θέμα αιμομιξίας», φώναξε μία από αυτές τις κυρίες. Για καλή μου τύχη, ο αστυφύλαξ γνώριζε αρκετούς Έλληνες και την καθησύχασε ότι αυτού του είδους η τυφερότης ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο στον πολιτισμό μας. Την δεύτερη φορά που παρανοήθηκα ήταν όταν δύο μεθυσμένοι Άγγλοι τουρίστες στο λιμάνι των Χανίων εξέλαβαν ως ομοφιλοφιλική πράξη το χέρι μου γύρω από τον ώμο ενός καλού μου φίλου που παρηγορούσα σε μια δύσκολη του στιγμή. Το θέμα λύθηκε όταν ο ήδη ταραγμένος φίλος μου έριξε μια μπουνιά στο στόμα αυτού που μας είχε αποκαλέσει Greek Fags. Όμως δεν είναι και για γέλια αυτά τα δύο περιστατικά. Ειδικά όταν πρόκειται για την παρερμήνευση των πιο αγνών ανθρωπίνων συναισθημάτων όπως αυτών της γονικής στοργής και της φιλίας από μια μεγάλη μερίδα του αγγλόφωνου πληθυσμού στον πλανήτη, του οποίου ο πολιτισμός εντός εισαγωγικών δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ελέγχει φαίνεται, και φαίνεται να διαμορφώνει όλο και περισσότερο την παγκοσμιοποιημένη, ομογενοποιημένη νοοτροπία της υφιλίου, παρεμηνεύει αυτές τις έννοιες. Τώρα, το γιατί επικρατεί μια τέτοια σύγχυση στην αντίληψη αυτών των ανθρώπων όσον αφορά στον διαχωρισμό των παραλλαγών της αγάπης, εν μέρη εξηγείται στο ιστορικό γεγονός που είχα αναπτύξει και σε άλλες μου ομιλίες, ότι η ραγδαία μετάβαση των βορειοδυτικών ευρωπαϊκών πληθυσμών από το βιωτικό τους επίπεδο της εποχής του Χαλκού ή των Σπηλαίων στον βίαιο εκπολιτισμό τους από τους Ρωμαίους ήταν τόσο τραυματική που κατέφυγαν στον άκρατο πουριτανισμό, κοινωνικός και κάποια στιγμή θρησκευτικός, για να κατανοήσουν έννοιες στις οποίες δεν είχαν προλάβει να εντρυφήσουν αυτουσίως. Και αυτό γίνεται ειδικά αντιληπτό, κοινωνιογλωσσολογικός, αν μελετήσουμε τη διαφορά μεταξύ της ελληνικής και των δικών τους γλωσσών, δηλαδή στο λεξιλόγιο που αντικατοπτρίζει τις αξίες του κάθε πολιτισμού. Στην ελληνική γλώσσα, Φερρυππίν, υπάρχει ο διαχωρισμός των υπέρτατων συναισθημάτων του έρωτος, της αγάπης, της φιλίας, της στοργής, του φιλότιμου και της ενσυναίσθησης και των παραγόγων τους. Ενώ στην αγγλική υπάρχει μόνο το love ως δύναμη, το οποίο λίμα χρησιμοποιείται περιφραστικά για να πλησιάσει την σημασιολογική δύναμη των ελληνικών λέξεων που προανέφερα. Δηλαδή αγάπη, γενικά, love. Έρος δεν υπάρχει στη γλώσσα τους. Θα το μεταφράσουν ως σεξουαλική αγάπη. Sexual love, infatuation. Φιλία, platonic brotherly love, πλατωνική αγάπη, επειδή δεν έχουν το ρήμα, δεν απορρέει από το ρήμα φιλία, το φιλέο που έχουμε εμείς στη γλώσσα μας. Δηλαδή αγαπώ τον φίλο μου. Στοργή, affection θα μου πείτε, αλλά θα σας αποδείξω σε λίγο ότι ακόμη και το affection στα αγγλικά δεν αντικατοπτρίζει τη στοργή με την ίδια σημασία. Και φιλότιμο, το οποίο όπως ως γνωστόν δεν υπάρχει σε άλλες γλώσσες, αυτοί θα το ερμηνεύσουν ως dutiful love, projecting one sense of compassion towards his fellow human being who is in need, και απλώς δεν μεταφράζεται. Εδώ θα μπορούσα να ισχυριστεί κάποιος ότι υπάρχει, όπως είπα, το friendship για την φιλία και το affection για την στοργή. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα, καθώς αυτές οι αγγλικές λέξεις απέχουν τόσο πολύ από την δυναμική των ελληνικών αντιστοίχων.
που δεν μπορούν να δημιουργήσουν έννοιες σύνθετες όπως φιλόστοργος, φιλόσοφος, φιλόζωος κτλ. Εδώ πάλι πρέπει να ενεργοποιηθεί το love, δηλαδή one who loves to bestow affection για το φιλόστοργος, lover of wisdom για το φιλόσοφος, animal lover για το φιλόζωος. Αυτή η λεξιπαινία ενίοτε φαντάζει λοιπόν αστεία στον ελληνόγλωσσο όταν συνειδητοποιεί ότι ενώ η λέξη lover από μόνη της στα αγγλικά σημαίνει εραστής, για να πει κάποιος φιλόζωος στα αγγλικά πρέπει να καταφύγει στο animal lover, παρεξηγήσιμη έννοια στα ελληνικά. Ούτε λόγος για τη λέξη φιλόπτημα, όπως είπα, στις γλώσσες Ασπερίας, το οποίο λίμα ανάμεσα στα πολλά του εννοιολογικά πεδία επίσης περικλεί μία άλλη μοναδική ελληνική έννοια που δεν βρίσκεται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Την έννοια της ενσυναίσθησης. Ελείψη μίας αντίστοιχης ανάπτυξης με κέντρο τον άνθρωπο που έλαβε χώρα εδώ στην Ελλάδα από αρχαιοτάτων χρόνων, όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές γλώσσες δανείστηκαν την ελληνική λέξη εμπάθεια, empathy, η οποία κατά την ελληνική αρχαιότητα έφερε την έννοια της συγκίνησης από πάθος και όχι της ενσυναίσθησης. Βεβαίως σήμερα εμείς την χρησιμοποιούμε να εννοήσουμε την μοχθηρότητα που νιώθει κάποιος ή κάποιον που είναι εμπαθής. Αυτή η συναισθηματική λεξιπαινία των αγγλόφωνων και δυτικών οφείλεται εν μέρη στο γεγονός ότι οι κοινωνικές δομές στην Δύση περιόρισαν την ενεργή κοινωνική επαφή και συνεπώς την επεξεργασία εννοιών που αφορούν τον ανθρωπισμό. Και αυτό επειδή ο εκεί μοναρχισμός και φεουδαρχισμός, ειδικά κατά τον Μεσαίωνα, σε αντίθεση με την ενεργή συμμετοχή ενός πολίτου μιας πόλης κράτους, μιας ελληνικής κοινότητος, όπως αυτές που υπήρχαν στα χωριά μας, περιόρισαν την ελευθερία του ανθρώπου σε αυτήν ενός υπηκόου και όχι ενός πολίτου που κοινωνεί. Ο υπήκοος, subject, υπόκειται, υπακούει στην εξουσία, ουσία εκτός αυτού, εξουσία, ενώ ο πολίτης, citizen, μετέχει σε αυτήν, αισθανόμενος πραγματικά ελεύθερος. Ο κλασικιστής καθηγητής, Αμερικάνος καθηγητής, David Hanson, παρατηρεί στο βιβλίο του The Western Way of War, ότι το μεγαλείο του Έλληνα πολίτη, ο πλήτη, επαφίεται στο γεγονός ότι αυτός που ήταν ελεύθερος να ψηφίσει υπέρ μιας πολεμικής σύραξης, εντασσόταν οικειοθελώς στην φάλαγγα να πολεμήσει και ο ίδιος. Εν αντιθέσει, η νοοτροπία του υπηκόου διακρίνεται όταν ένας Αμερικανός ή Άγγλος στρατιώτης λέγει «I am willing to die for my president or for my queen», δηλαδή «Είμαι πρόθυμος να πεθάνω για τον πρόεδρό μου, για τη βασίλισσά μου». Κάτι που συχνά ακουγόταν, όσοι έχετε μνήμη και θυμάστε, από Αμερικανούς πεζοναύτες κατά τους πολέμους στον Περσικό κόλπο και στο Ιράκ. Ο ελεύθερος πολίτης, ο πλήτης, είναι έτοιμος να πεθάνει για την πατρίδα του, αλλά επουδενή θα δεχόταν να πεθάνει για κάποιον ηγέτη, για σε ξένα εδάφη, όπου δεν απειλείται η πόλη του και η οικογένειά του. Εφόσον μετέχει στα κοινά, ο πολίτης συναναστρέφεται με τους συμπολίτες του και συνεπώς πληθαίνει και το λεξιλόγιο του για να εκφράσει τις ιδέες του και συνεπώς τα συναισθήματά του σε ένα πιο ανθρώπινο κόσμο. Αυτός ο κόσμος έλειπε στην Δύση και επιβλήθη δια του σπαθιού από τους Ρωμαίους. Αντιθέτως, ο υπήκοος μετά από τον γάματο της ημέρας είτε αποσύρεται στο σπιτάκι του, είτε στην ταβέρνα, στο pub, για εκτόνωση με ένα ποτό στο χέρι, επιζητώντας την απομόνωση, η οποία αντικατοπτρίζεται και στη λέξη privacy, ούσα σε ευρεία χρήση στις αγγλοσαξονικές κοινωνίες, ενώ προς τιμή μας είναι σχεδόν ανύπαρκτη αυτή η λέξη στα ελληνικά. Η φράση I want my privacy, δηλαδή θέλω την απομόνωσή μου, την ιδιωτεία μου, ηχεί παντού στην Δύση, κάτι που δηλώνει την γενικότερη εσωστρέφεια του εκεί συνόλου ανθρώπων. Αντίστοιχη φράση, όπως είπα, δεν απαντάται στην ελληνική γλώσσα. Επειδή αυτός που αποσύρεται από τα κοινά, δηλαδή αυτός που ιδιωτεύει, ανέκαθεν θεωρείται κατακριτέως στις ελληνικές κοινότητες. Είτε στο χωριό, είτε στην αρχαία Αθήνα, όπου κάποιος που δεν συμμετείχε στα κοινά, θεωρείται ιδιωτεία. Άρα, μη στα συγκαλά του. Η ειρωνία είναι ότι οι αγγλόφωνοι
όπως εξάλλου και όλοι οι δυτικοί, χρησιμοποιούν την ελληνική λέξη idiot, ιδιωτεία, για να αποκαλέσουν κάποιον ηλίθιο. Εάν μη τι άλλο, είναι συνήθως ακριβοδίκαιοι στην αυτή τους λεκτική επιλογή, αναφερόμενοι στους κοινωνικώς απομονωμένους συμπολίτες τους, ομοεθνείς τους. Βεβαίως, όχι πως δεν έχουμε και εμείς ιδιωτείες στη χώρα μας, οι οποίοι επικίνδυνα αυξάνονται τελευταία σε μεγάλες πόλεις, μιμούμενη την Δύση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει αντίστοιχη λέξη για τον μπαρ, Φερρυππίν, τον μπαράκι. Εφόσον ο θεσμός του διαχωριστικού πάγκου, της διαχωριστικής ράβδου, γιατί αυτό σημαίνει μπαρ, μπάρα που λέμε, κάτι, μια ράβδος, αλλά εδώ πέρα πρόκειται για τον μπάγκο, όπου κάποιος κάθεται κοιτάζοντας ράφια γεμάτα μπουκάλια ινοπνευματοδών ποτών στον τοίχο απέναντι, αντί για να συνελάσσεται με τους συνανθρώπους του. Αυτό ήταν σχεδόν ανύπαρκτος αυτός ο θεσμός στη χώρα μας, έως και τα μέσα του προηγούμενου αιώνος. Δηλαδή πριν τον άκρατο πυθικισμό της ξενομανίας μας, ο οποίος κορυφώθηκε με το «Cut the shark, follow your heart», αν θυμάστε εσείς παλιοί, σύνθημα της τηλεοπτικής μας φαντασιοπληξίας κατά την δεκαετία του 80. Δηλαδή τότε που κάθε νεόπλουτος δημόσιος υπάλληλος έκτιζε και ένα μπαράκι στο σαλόνι του. Μία κοινωνία όπου κυριαρχεί η έννοια του privacy, της ιδιωτείας, δεν προσφέρεται στην σύναψη πραγματικής φιλίας ανάμεσα στα μέλη της. Εκεί οι ανθρώπινες σχέσεις είναι επιφανειακές, χρησιμοθυρικές και λίαν ανταγωνιστικές. Ακόμη και στους ερωτικούς συντρόφους, όπως μαρτυρά και ο θεσμός των προγαμιαίων συμφώνων, prenuptial agreements, καθιστώντας την ερωτική και συναισθηματική σύζευξη δύο ανθρώπων ως είδος εταιρείας που πραγματεύεται την υπεραξία της υλικής των ιδιοκτησίας, αν είναι δυνατόν. Η μοναξία που έπεται, ελλείψη πραγματικών ανιδιοτελών σχέσεων λοιπόν, οδηγεί στην απομόνωση, στο privacy, στην κατάθλιψη και στην νεύρωση. Δεν είναι τυχαίο που τα πάντα στις ΗΠΑ, της Αγγλίας και τώρα στην Ευρώπη και σύντομα στις γειτονιές μας, τα πάντα έχουν οδηγηθεί στον εκψυχιατρισμό, ας μου επιτραπεί ο όρος. Είναι πλέον γνωστό ότι ο θεραπευτής ή επαγγελματίας, therapist, professional, λειτουργεί ως οικογενειακός γιατρός για τους Αμερικάνους. Οι ομαδικές θεραπείες παίρνουν και δίνουν, ενώ τα ψυχοφάρμακα χορηγούνται σαν καραμέλες σε μικρά παιδιά που απλώς μπορεί να είναι ζωηρά ή να αντιμετωπίζουν κάποια οικογενειακά προβλήματα. Κάτι που γίνεται όλο και πιο συχνά και στην Ευρώπη και στέλνουμε τα παιδάκια μας στους ψυχολόγους κάθε φορά που νομίζουμε ότι συμπεριφέρονται αλλοπρόσαλα. Σε αυτό βέβαια έχει συμβάλει η πολυπολιτισμικότητα και η ανομοιογένεια που οδηγεί στην αποπροσωποποίηση των πάντων και στην απομόνωση των ανθρώπων στη σπίτια τους, εφόσον δεν ξέρουν τι τους περιμένει έξω από την πόρτα. Στις μεγαλοπόλεις των ΗΠΑ είναι πλέον κλασική η εικόνα ενός ανθρώπου που παθαίνει, ας πούμε, καρδιακό επεισόδιο. Σωριάζεται στον δρόμο και οι διαβάτες τον προσπερνούν ή μαζεύονται και τον παρατηρούν χάρη της ειδονής του θανάτου. Ελλείψη ενιών, όπως το ελληνικό φιλότιμο, εδραιώνεται ένας κτηνώδης ατομισμός που κυριολεκτικώς πατάει επιπτωμάτων. Η αχαλήνωτη βία στον αμερικάνικο κινηματογράφο, που έχει πλέον μπει για καλά και στα δικά μας σπίτια μέσω των βιντεοπαιχνιδιών των παιδιών μας, είναι πραγματικά απόρρια αυτής της αποκτήνωσης. Επιστρέφοντας στην αναστάτωση που προκάλεσε στις Αμερικανίδες κυρίες το στολικό μου φυλάκι στο μάγουλο του παιδιού μου τόσα χρόνια, πρέπει να σημειώσω ότι στις ΗΠΑ και στην Αγγλία οι έννοιες στοργή και αγάπη δεν διακρίνονται εύκολα από αυτές τις έννοιες του έρωτος και της διαστροφής. Συγκεκριμένως, ενθυμούμε ένα πρόγραμμα στην Αμερικάνικη τηλεόραση τότε με θέμα την αιμομιξία, incest, και την σεξουαλική παρενόχληση, sexual harassment, το οποίο μάλλον ταινιούλα επηρέασε, θα είχε επηρεάσει και τις εν λόγω καθοθελήτριες κυρίες. Η αναφορά στην αιμομιξία σε αυτήν την ταινιούλα γινόταν τη συνοδεία εικόνων γονέων που απλώς χάιδευαν τα παιδιά τους στο κεφαλάκι ή στην πλάτη σε δημόσιους χώρους. Φαντάζεται αν έδειχναν κάποιον να φυλάει.
Κι όμως η επίδραση της οθόνης σε απομονωμένους ανθρώπους, σε ιδιωτείες, ενός πολιτισμού που δεν έχει εντρυφήσει στις διαφορετικές εκφάνσεις της αγάπης, είναι καταλυτικώς επικίνδυνη, καθώς καθορίζει συμπεριφορές ομογενοποιώντας τους πάντες. Η ανυπαρξία της έννοιας του έρωτος ίσως δημιουργεί και τη μεγαλύτερη σύγχυση και το μεγαλύτερο πρόβλημα στις ανθρώπινες μάζες και στις σχέσεις των ανάμεσα στα πλήθη του δυτικού κόσμου. Μολονότι η αγγλική γλώσσα περιέχει τα ελληνικά παράγωγα της ενωτικής δύναμης που έχουμε εμείς που λέγεται έρος στις λέξεις erotic και eroticism, στο άκουσμά τους οι αγγλόφωνοι ανάγονται σε άλλες έννοιες, στις έννοιες της πορνογραφίας και της σεξουαλικής συνέβρεσης. Ανύπαρκτη είναι η ευρεία ποιητική χρειά που φέρει η ελληνική, ελληνικά αυτή η λέξη στο άκουσμα έρος, έρωτας. Ο αγγλόφωνος Φερρυππίν δεν μπορεί να πει ότι η ζωή είναι έρωτας ή να κατανοήσει ή αυτός ο τραγουδιστής είναι ερωτικός ή να κατανοήσει αυτό που διαβάζει στην Καινή Διαθήκη όταν μαθαίνει αρχαία ελληνικά, όταν διαβάζει τον θείον έρωτα που νιώθει ο άνθρωπος για τον Θεό. Και μάλιστα υπάρχει μεγάλη σύγχυση στους αγγλόφωνους, όπως είπα, μελετητές της Καινής Διαθήκης, όταν συναντούν την φράση θείον έρωτα και όταν διαβάζουν το γνήσιο ελληνικό κείμενο. Εν τω μεταξύ, όσο πρωτόγονο και αν μας φαίνεται στον ελληνόγλωσσο, το ερωτεύομαι, το ρήμα ερωτεύομαι, ο αγγλόφωνος θα το πει περιφραστικά, όπως και άλλοι ευρωπαϊκοί λαοί, με το love. Όπως το I fall in love, πέφτω σε αγάπη. Εφόσον δεν υπάρχει, το ερωτεύομαι. Η τετριμένη πλέον χρήση του love για να καλύψει όλες αυτές τις έννοιες διαλύει την αρχική της υπόσταση ως δυνατή λέξη. Ελείψη των παραγόγων του έρωτος. Καμία δυτική γλώσσα διαθέτει και την λέξη ανέραστος, ώστε να αιτιολογηθεί η αλλοπρόσαλη συμπεριφορά ενός ανθρώπου που απλώς δεν έχει απολαύσει το υπέρτατο δώρο της ζωής. Εξ αυτού του ενοιολογικού κενού της Δύσης κέρδισε την παγκόσμια του φήμη, ποιος άλλος, ο Σίγμουντ Φρόιντ και η σύγχρονη επιστήμη της ψυχανάλυσης, όπου τόμοι έχουν γραφτεί για να κατανοήσουν οι δυτικοί αυτό που εμείς έχουμε σε καθημερινότητά μας. Ότι οι ψυχανομαλίες των ανθρώπων πηγάζουν από την απουσία αυτού του υπέρτατου αγαθού που απαντά στον έρωτα. Το αποτέλεσμα αυτού του απίθμενου γλωσσικού και συνεπώς πολιτισμικού χάσματος έρχεται να το συμπληρώσει ο ανέραστος ψευδοπουριτανισμός των διαμαρτυρόμενων. Από την μία πλευρά οι νόμοι εξασφαλίζουν την χειραφέτηση της γυναίκας σε τέτοιο βαθμό που οι άντρες δηλιάζουν ακόμα να κάνουν και έστω και μία απλή φιλοφρόνηση σε κάποια όμορφη γυναίκα, επειδή αυτή μπορεί να τους μηνύσει για σεξουαλική παρενόχληση και να καταλήξουν στα δικαστήρια ακόμη και στη φυλακή. Από την άλλη, ο Αμερικάνικος κινηματογράφος παρουσιάζει την γυναίκα ως σκεύος ηδονής. Αυτό γίνεται κραυγαλαίως φανερό σε τηλεοπτικά προγράμματα, όπου λόγου χάρη η με πλούσια Ταϊλέ Ναυαγοσόστρια δίνει το φιλί της ζωής αδιακρίτως, ή και στα παιχνίδια τύπου rugby, football, όπου κορίτσια συγκροτούνται σε ομάδες φορώντας μίνι φούστες για να υποστηρίξουν τους παίκτες με παλώμενα τα στήθη και τα οπίστια. Όχι πως το βρίσκω αποθετικό, καθε άλλο, αλλά ας μη συγχαίουμε τα μη με τα ναι, είναι σχήμα οξύμορο. Αυτή η σχιζοφρένεια έχει προκαλέσει και κρίση ταυτότητος φύλου. Έχει έρθει αυτό και στη χώρα μας τελευταία. Έχει προκαλέσει κρίση ταυτότητος συμπεριφοράς, αλλά και αβεβαιότητος ως προς το πού θα πρέπει να κλείνει κάποιος για τις ερωτικές του προτιμήσεις. Τώρα τελευταία, όλο και περισσότερες αμερικάνικες ταινίες, αν παρατηρήσετε, τεχνιέντος προβάλλουν την πλήρη εξίσωση των ομοφυλόφιλων και αυτών των κανονικών ανθρώπων με τους ετεροφιλόφιλους και τους πάλε ποτέ παραδοσιακούς τύπους. Η φαντασιοπληξία της οθόνης λειτουργεί καταλυτικώς κατά της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας, φίλοι. Μέσα από αυτή την σύγχυση αναρριχώνται οι βιασμοί, οι σεξουαλικές διαστροφές και άλλες σχετικές ψυχοπάθειες, καθώς βρίσκουν πρόσφορο έδαφος σε μια κοινωνία που δεν έχει εντρυφήσει στην έννοια του ελληνικού ερωτισμού. Εντός ενός τέτοιου σαθρού κοινωνικού υπόβαθρου δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει αλόβητος και ο θεσμός της οικογενείας.
Η εγκληματικότητα στα δημοτικά σχολεία, όπου σκοτώνονται δεκάχρονα, δωδεκάχρονα μεταξύ των, η καταφυγή των νέων στα ναρκωτικά και η κοινωνική εγκατάλειψη των ατόμων τρίτης ηλικίας στην αθλειότητα μιας απέραντης μοναξιάς, αντικατοπτρίζουν την απουσία των ελληνικών ενιών της αγάπης, του φιλοτίμου, του έρωτος και πολλών άλλων, του συναισθήματος της ενσυναίσθησης. Τα άσχημα διαζύγια είναι πλέον κοινό φαινόμενο, με άμεσο αντίκτυπο στα παιδιά, το λέμε και στη χώρα μας, που μεγαλώνουν χωρίς στοργή, εγκαταλελειμμένα στο έλεος της τηλεθέασης, καθώς οι γονείς εργάζονται υπέρμετρα ή παραδέρνονται στην ελαφρότητα του απολύτιστου είναι τους. Ελλείψη μητρικής στοργής υπάρχει το όλο και αυξανόμενο φαινόμενο νέων ανδρών σε Αγγλία, Γαλλία, έχουμε και ένα πρόεδρο, και στις ΗΠΑ, όπου νηφεύονται γυναίκες ή άντρες κατά πολύ μεγαλύτερη σε ηλικία για να αντισταθμίσουν το κενό και τη στοργή που ουδέποτε έλαβαν τη μητέρα τους. Δεν θα άξιζε να πούμε όλα αυτά και να πούμε στον κόπο, να αναφερθούμε στα ανωτέρω, εάν η πορεία προς την παγκοσμιοποίηση που έρχεται στη χώρα μας δεν είχε ως αφετηρία αυτού του είδους πολιτισμού, εντός εισαγωγικών είπα πάλι, πολιτισμού, που σαν έναν υπερτροφικό καρκινογόνο κύτταρο κατασπαράζει τον πλανήτη. Όμως, όπως έχουν τα πράγματα, τα πολιτικο-οικονομικά συστήματα που οργά εγκαθιδρύονται στην Ιφίλιο οδηγούν τις κοινωνίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή προς την λύθη των πραγματικών αξιών της ζωής, οι οποίες αξίες γίνονται αντιληπτές μόνον μέσα από το θεσμό της οικογενείας. Και μόνον μέσα από την οικογένεια γίνονται αντιληπτές όλες οι άλλες έννοιες τις οποίες έχει απολέσει ο δυτικός άνθρωπος και κατά συνέπεια καταραίουν ο πολιτισμός του και οι εθνικές του οικονομίες. Από τότε, φέρει πίν που άνοιξε ένα McDonald's στο Πεκίνο, οι λέξεις παραδοσιακός και αγρότης για τους νέους Κινέζους, φαντάζει, έχει πλέον γίνει βρισιά. Ενώ όλο και περισσότερα ποδήλατα κινέζικα αχρηστεύονται για να αντικαταστήσουν αυτοκίνητα. Ο καημένος μας ο πλανήτης, τώρα που κάθε Κινέζος αποκτά αυτοκίνητο. Πάντως, εμείς οι Νεοέλληνες κατά πολύ προηγούμεθα, με κινητό, τσιγάρο και καφέ, τη συνοδεία pop, rock, hip hop, dancing και σουξέ, η δική μας νεολαία, τόσο προθύμως, μιμούμενη την ανέραστη αυτή δύση που έχω περιγράψει, στρώνει το χαλί για το προαναφερόμενο χάλι. Οι λύσεις, μα είναι πασιφανείς. Αυτό διατυμπανίζω μέσα από αυτά τα βίντεο. Όσο υπάρχει μνήμη, υπάρχει και η ελπίδα. Εάν όλο και περισσότεροι από εμάς κάνουμε έκκληση στη μνημοσύνη, θα αναγνωρίσουμε πάλι αυτές τις αξίες που κάποτε μας έκαναν ανθρώπους. Να μονιάσουμε μεταξύ μας, να συνευρεθούμε με παρέες, να επαναφέρουμε τις ελληνικές κοινότητες. Ο καθένας οπωσδήποτε θα βρει κάτι πιο προσγειωμένο, πιο ανθρώπινο στις ρίζες του πολιτισμού του και δι του ελληνικού πολιτισμού. Ας το σηκώσει λοιπόν, να το ξεσκονίσει και να το καταθέσει στην πόλη του, στο χωριό του, ως πολίτης, οπλίτης, και όχι να το αφήσει θαμμένο, έρμεο στη λύθη, να γίνει ένας υπήκοος. Δηλαδή ένα χειραγωγήσιμο αντρίκελο μιας απρόσωπης εξουσίας, που γοργά εγκαθιδρύεται στον πλανήτη. Εγώ, τουλάχιστον ως Έλλην, φίλοι μου, από τη δική μου πολιτισμική σκοπιά, καταθέτω αυτά που μου υπαγόρευσε η μνήμη της γλώσσας μας και η συνείδησή μου όπως την έπλασε ο κόσμος των προγονικών μου ονείρων και αξιών. Μαζί με τις έννοιες της αρμονίας και της μνημοσύνης, επίσης καταθέτω τις ελληνικές λέξεις που ανέφερα για την αγάπη και ανατίθιμη την απόσταξη του λόγου μου στον Θεό, τον ένα δυνατότο Θεό, έρωτα, ελπίζοντας ότι η ενωτική του δύναμη, επειδή ο έρωτας ενώνει, δεν γεννάει, ενώνει ώστε να γεννήσουν τα στοιχεία και οι ανθρώποι, ώστε αυτή η δύναμη να συναρμόσει τα συμβατά στοιχεία μεταξύ των που θα επαναφέρουν την αρμονία. Αυτά, φίλοι μου, ευχαριστώ που με ακούσατε.